Κάθε μόνος ο ανήσαγος λύστε το όνομά σου, εθέτω βασιλείας, γεννηθείτε το θέλημά σου, δώσε με τον άνθρωπο ημών, δώσε με τον άνθρωπο ημών, δώσε με τον άνθρωπο ημών, αλλά ρίστε ημάς από το νερό. Ευχαριστώ. Να πούμε, γιατί είναι μεγάλη μέρα σήμερα, δύο Θεία Λόγια για τη μεταμόρφωση του Κυρίου που αφορά τη δική μας μεταμόρφωση. Γιατί ο Κύριος δεν μεταμορφώθηκε, μεταμορφώθηκαν οι ψυχές των μαθητών. Πήραν δύναμη να δουν τη θεότητα του Κυρίου. Πράγμα που θα συμβεί και με εμάς, αν ο Θεός ευδοκίσει κατά τη Δευτέρα Παρουσία ή φεύγοντας από τον κόσμο αυτό, με την είσοδό μας, αν θέλει ο Κύριος, στη Βασιλεία Του, και εμείς θα αλλάξουμε, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Θα αλλάξουμε προς το καλύτερο. Εύχομαι, τίποτα άλλο θέλω να πω. Ο καλός Χριστός θα μας χαρίσει να δούμε τη Θεία Μεταμόρφωση όταν έρθει η έξοδός μας από την παρούσα ζωή. Όποτε και αν είναι. Αμήν. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα που αφήσαμε, στον προφήτη Εζεκίου. Κατά το 6ο χρόνο της εξορίας του βρισκόταν ο προφήτης στο σπίτι του μαζί με πρεσβυτέρους. Εκεί είδε στο σπίτι έναν άνθρωπο ψηλό, με όψη πυρός φωτιάς και χρυσάργυρος, όπως έχουμε κι άλλη φορά αναφέρει, ότι με αυτό συμβόλιζε ο άνθρωπος που ήταν από χρυσό και άργυρο τη διπλή φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που ήταν Θεός και άνθρωπος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έμοιαζε λοιπόν, που είχε όψη φωτιάς, ήταν χρυσάργυρος, τον άρπαξε από τα μαλλιά και τον έφερε στην Ιερουσαλήμ, στην είσοδο του ναού, όπου οι Εβραίοι είχαν τοποθετήσει το άγαλμα της Αστάρτης, θεάς των ειδώλων, ενώ μέσα στο ναό τελούνταν όργια και κάθε είδους δελειρές πράξεις μέσα στο ναό. Εκεί ήταν η δόξα του Θεού που αναφέραμε και στην περασμένη φορά. Τα χερουβίμ πάνω στα οποία μεταφερόταν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Σαν νεφέλη ήταν, λέει, η δόξα του Κυρίου. Και ένας άνθρωπος, λέει, ντυμένος σταλινά, στάλθηκε να σταυρώσει στο μέτωπο των κατοίκων που έκλαιγαν και οδύρονταν για τις αμαρτίες του λαού. Γιατί
δεν ήταν μικρό πράγμα, ναός φτιαγμένος από τον Θεό, κατ' υπόδειξη του Θεού βέβαια, και αφιερωμένος σε Αυτόν, να έχει μετατραπεί σε οίκος λατρείας της Αστάρτης και τόπος οργίων του λαού. Γίνονταν όργια, είπαμε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που στάθηκε με τα αναμένα κάρβουνα, με αναμένα κάρβουνα σκόρπισε λέει σε όλη την πόλη. Τα κάρβουνα τα είχε πάρει μέσα από το άρμα που κουβαλούσαν τα χερουβίμ. Όταν λέμε δόξα του Θεού, οι Εβραίοι είχαν στον άγα από πάνω ομοιώματα αγγέλων. Χερουβίμ που φύλαγαν και τηρούσαν την τάξη του ναού. Όταν όμως ο ναός έγινε οίκος οργίων, τότε αυτά τα χερουβίμ, το άρμα δηλαδή του Θεού, η δόξα του Κύριου έφυγε. Πίσω, φεύγοντας το άρμα από τη Ιερουσαλήμ, άφησε λέει αρημαγδό. Είναι λοιπόν ο αρημαγδός. Σαματάς μεγάλος. Αναταραχή. Που σημαίνει ότι κάποια συμφορά γίνεται και τρέχουν άνθρωποι για να σωθούν. Αυτό σημαίνει λέει αρημαγδός. Γύρισε λέει ο προφήτης στη χώρα που βρισκότανε, στη χώρα των Χαλδαίων, εκεί στη χώρα διηγήθηκε τα όσα είδε στο Ιερουσαλήμ, έλαβε κατόπιν διαταγή να ετοιμάσει τις αποσκευές του και να ανοίξει, έχουμε πει και αυτό το πράγμα, μία τρύπα στο τοίχο του λαού, στο τοίχο της πόλης. Και αφού κρυφθεί να περάσει, αφού σκεπαστεί δηλαδή να περάσει μέσα από την τρύπα για να βγει έξω από τα τείχη. Όταν το ρωτήσατε τι είναι αυτό που κάνεις, λέει είναι πράξη συμβολική που δείχνω με ποιο τρόπο θα προσπαθήσει να σωθεί ο βασιλιάς των Ιεροσολύμων, ο Σεδεκίας, που είχε επιτρέψει να γίνουν τα όργια γιατί θα το συνελάβουν να σκοτώσουν. Θα άνοιγε τρύπα και αυτός για να φύγει, να σωθεί. Πράγμα το οποίο και έγινε στη συνέχεια. Για τα τελούμενα, για εκείνα που γίνονταν, τα όργια και τη λατρεία των θεών, των ειδώλων, δεν άργησε να ξεσπάσει η οργή του Θεού. Δεν άργησε να ξεσπάσει η οργή του Θεού. Έχουμε και τους αντικείμενους που μας λένε, μα γιατί λέτε ότι ο Θεός οργίζεται, ότι ξεσπάει αργή του Θεού, ότι τιμωρεί ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει συμπεριφορά που άλλοτε τον κάνει να είναι με αγάπη και άλλοτε με οργή. Μία είναι η στάση του Θεού, αγάπη είναι ο Θεός.
αλλά ο άνθρωπος με τη στάση του έρει την αγάπη, την αφαιρεί από τη μέση, μόνος του ο άνθρωπος. Διώκει το Θεό και άμα διώκει το Θεό που είναι αγάπη, αυτό που απομένει να αγκαλιάσει είναι η συμφορά, που δεν είναι αγάπη, το κακό δηλαδή, και το κακό σκοτώνει. Τα λέει και ο Άσταλος Παύρος σε ένα σημείο, επειδή έβλεπε στην εποχή του, λέει, βλέπω, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα βλέπε, το κακό να οργιάζει. Το μυαλό των ανθρώπων να είναι στραμμένο μόνο στο κακό. Και το χαρακτηρίζει το μυαλό που είναι στραμμένο στο κακό, αδόκιμο. Δηλαδή, μυαλό που δεν έχει καθόλου σύνεση μέσα. Και αφού δεν έχει σύνεση το μυαλό, δεν έχει παρά μόνο να κάνει αυτά που του λένε επιθυμίες του ανθρώπου. Παρέδω και λέει ο Θεός τους ανθρώπους σε αδόκιμο νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα να κάνουνε αυτά που δεν επιτρέπεται, τα μη καθήκοντα, τα μη επιτρεπόμενα. Γι' αυτό λέει, αφού τους άφησε ο Θεός να πέσουν σε μυαλό αδόκιμο, στράφηκαν, λέει, οι άνθρωποι, άνδρες με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες. Στην εποχή του Παύλου γινόταν αυτό. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο κόσμο δεν είναι δυνατόν να γίνεται υποδοχή ή να δέχεται ο Θεός να εισέλθει. Είναι βρώμικος ο χώρος. Καθαρός Θεός, βρώμικος χώρος δεν χωράει. Να είναι βρώμικος ο άνθρωπος και αντιλαμβάνεται να ζητά την καθαριότητά του, να απαλλάξει ο Θεός, το κάνει. Αλλά είμαι βρώμικος και να συνεχίζει την βρωμιά μου και να θέλω και το Θεό μαζί, δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν και οι Εβραίοι είχαν αφήσει τα ιερά και τα όσια τους. Και επόμενο είναι να έκαναν, να πραγματοποίησαν από τη δική τους πρόθεση οι Εβραίοι, από τη δική τους πρόθεση και από τη δική τους αγάπη άργηση του Θεού και αγκάλιασμα του κακού. Και αγκάλιασμα του κακού, της συμφοράς δηλαδή. Και ο προφήτης όταν είδε αυτή την κατάσταση, ξέρετε κάτι, η ψυχή μας όταν αγαπά τον Κύριο και τηρεί τις εντολές του, αγαπά τον Κύριο και τηρεί τις εντολές του, είναι παντρεμένη με τον Κύριο η ψυχή. Και το λέει και, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Κύριος είναι ο νυφίος και η ψυχή είναι η νύφη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τότε παίρνει διαζύγιο, γιατί πέφτει στην πορνεία, αφού συζεί με την αμαρτία. Συζεί με την αμαρτία. Και άμα συζεί με την αμαρτία θεληματικά, παίρνεις διαζύγιο χωρίς από τον Θεό. Αυτό είχαν κάνει και, είχαν κάνει και οι Εβραίοι. Μετά από τόσα παραπτώματα και απιστίες, λέει, ο Θεός αποφεύγει να ξεσπάσει
επάνω στο λαό την οργή του και να εκμυδενήσει και να τον εκμυδενήσει το λαό για να μην βεβηρωθεί το όνομά του ενώπιον των εθνών. Οι άλλοι λαοί ήσαν ειδωλάτρες, λέει, και τώρα πάλι σκέπτεται ο Θεός να στείλει ολοκληρωτή την οργή του και του υπόσχεται ότι μετά την παιδαγωγική δοκιμασία της εξορίας θα τον βγάλει από τα ξένα έθνη και θα βασιλεύσει πάνω σε αυτόν με δυνατό χέρι. Τότε θα φέρει πίσω τους Ιούς Ισραήλ στη γη των πατέρων τους για να το λατρεύσουν στο όρο στο Άγιό του κύλοντας δάκρυα μετανοίας. Κάνει κήρυγμα προφήτης λοιπόν και λέγει ότι από την εξορία που βρισκόσαστε λόγω των αμαρτιών σας, επειδή μέλη να έρθει από εκλεκτούς ανθρώπους μέσα από τα σπλάκα του Ισραήλ, ο Υιός του Θεού, θα σας καλέσει για πάλι πίσω. Δεν θέλει εντελώς να εξαφανιστείτε από προσώπου της γης. Και επειδή το έβλεπε ο προφήτης ότι θα βρεθούν στη θέση να χύσουν και δάκρυα, ο Θεός θα κάνει το καλό να τους επιστρέψει πάλι στη γη από εκεί την οποία έφυγαν και έγιναν εξόριστοι στον Ναβουχοδονόσορα. Ο προφήτης Εζεκιήλ είναι ο προφήτης που έκανε ένα είδε αλλά και κήρυξε την Ανάσταση του Κυρίου. Τη Μεγάλη Παρασκευή, μόλις εισέρχεται ο επιτάφιος μέσα στο ναό, αναγνώσκεται μία προφητεία του προφήτη Εζεκίλ. Εκεί ο προφήτης βρίσκεται σε όραμα, σε μια εκτεταμένη μεγάλη πεδιάδα, που βρίσκονται σωροί από οστά. Δίνει την εντύπωση στον προφήτη αυτή η πεδιάδα με τους σωρούς ότι είχε προηγηθεί μια μεγάλη μάχη πριν από χρόνια και ότι είχαν πέσει σωροί νεκροί από νεκρούς και γι' αυτό υπήρχαν τα οστά αυτά. Λαβαίνει εντολή από το Θεό, ο προφήτης Εζεκίλ, να κηρύξει στα οστά, να κάνει κήρυγμα στα οστά. Και ο προφήτης εκτελεί την εντολή του Θεού. Τα οστά, τα ξηρά, ακούσατε λόγων Κυρίου. Η πρώτη φράση μιλάει στα οστά τα ξηρά. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Και βλέπει τα οστά που όπως ήταν σκοπισμένα στην πεδιάδα να φεύγει ένα από τη μια άκρη και να έρθει την άλλη άκρη να ενώνεται με άλλα, με τα όμοια τους. Γιατί ήταν σκοπισμένα. Δηλαδή το σώμα που είχε σκοτωθεί από την πολυχρονία τα οστά είχαν διαλύσει, σκορπιστεί. Και με το κήρυγμα έφυγε και έπαινε το τέρι του, πήγαινε και έβρισκε το τέρι του και ενωνόταν. Και αποτελέστηκαν σκελετοί σε μια πηδιάδα τεράστια. Επανάλαβε, του λέγει, το λόγο το δικό μου. Τα οστά τα γυμνά. Ακούσατε λόγο Κυρίου. Και είδε τα οστά να παίρνουν αυτά που συναρμολογήθηκαν με το τέρι τους
και ο πατέρας σε σώματα να πήραν σάρκες και νεύρα και έγινε σώμα ανθρώπινο, σώμα ανθρώπινο. Γέμισε μια τεράστια πεδιάδα. Κήρυξε, του λέει, και τρίτη φορά σε τύπο της Αγίας Τριάδος. Τα οστά τα γυμνά, ακούσατε λόγο Κυρίου, και σηκώθηκαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τα οστά όρθια και πλημμύρισε η πεδιάδα. Είναι η προφητεία που διαβάζεται Μεγάλη Παρασκευή και που προεικονίζει, προτυπώνει την μέλουσα Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, που θα ακούσουν το λόγο του Κυρίου και θα αναστηθούν όλοι από τα μνήματά τους. Όπως θα ανέστησε ο προφήτης Εζεκίηλ από οστά ξερά που ήτανε, τα έκανε σώματα ζωντανά ανθρώπινα, με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. 14 ολόκληρα χρόνια έκανε ο προφήτης στην εξορία. Μεταφέρθηκε από εκεί που ήταν στην εξορία με όραμα στην Παλαιστίνη και τοποθετήθηκε σε ψηλό όρος απέναντι από την Ιερουσαλήμ. Του μετέφερε από την Βαβυλώνα ο Θεός στην Παλαιστίνη και τον έβαλε σε ένα βουνό ψηλά απέναντι από την Ιερουσαλήμ. Η οποία λέει η Ιερουσαλήμ είχε, λέει, ανακαινιστεί και είχε μεγαλώσει. Ένας άγγελος φανερώθηκε με ένα νήμα κλωστή και ένα καλάμι και ένα καλαμένιο μέτρο στο χέρι και μέτρησε μπροστά του ο άγγελος με το μέτρο, το καλαμένιο και το νήμα τις διαστάσεις του ναού του Σολομώντα. Μόλις ολοκληρώθηκε, λέει, η ιερή αυτή χωρομέτρηση, ο προφήτης οδηγήθηκε μπροστά στην ανατολική πύλη και είδε τη δόξα του Θεού που επέστρεφε στο ναό, ερχομένη από την Ανατολή, μέσα σε μεγάλο βοητό και σταυτερή λάμψη. Σε όραμα τα βλέπει αυτά ο προφήτης, σε όραμα. Μπαίνοντας ο προφήτης στην εσωτερική αυλή που είχε γεμίσει με τη δόξα αυτή, άκουσε τη φωνή του Θεού να του λέει: «Εώρακας τον τόπον του θρόνου μου, είδες με τα μάτια σου τον τόπο που είναι ο θρόνος μου», λέει, αφού είδε τη δόξα του. Και είπαμε, δόξα του Θεού ήταν τα χερουβίμ που κουβαλάγανε τον Κύριο. Και ήρθε και πήγε στο ναό και στάθηκε σε ένα μέρος του ναού και λέει: «Την είδες αυτήν η δόξα μου», του λέει, «την είδες με τα μάτια σου και τον τόπο του ίχνου στον ποδόν μου, εκεί που θα κατασκηνώσει το όνομά μου εν μέσω του οίκου Ισραήλ εις τον αιώνα». Εδώ θα κατασκηνώσει ο Θεός. Και βέβαια μέχρι σήμερα κατασκηνώνει ο Θεός στην πόλη Ιερουσαλήμ με το νέο όνομα, ο Χριστός δηλαδή, με άλλα λόγια. Έδωσε τον ίστερο προφήτη να παραδώσει στους Ισραηλίτες γραπτός την περιγραφή και το σχέδιο του ναού για να ντρέπονται για τα μαρτήματά τους και μετανοώντας να τηρούν απαράβατα τον νόμο του Θεού. Τους έδωσε νόμο του Θεού, τα έδωσε όραμα αυτά τα πράγματα. Πάρτε, λέει, και τον νόμο του Θεού να το μελετάτε και να αισθάνεστε ντροπή τα αμαρτήματα που κάνετε εδώ πέρα. Πρόσθεσε ότι η ανατολική πύλη του ναού, όπως την έβλεπε την πύλη του ναού, η ανατολική πύλη που ήρθε η δόξα του Κυρίου, ήταν κλειστή. Από εκεί μπήκε χωρίς να ανοίξει η πύλη.
και είπε ότι θα μείνει ο Χριστός στους αιώνας των αιώνων αυτή η πύλη. Δεν θα ανοίξει ποτέ. Τα βλέπε σε όραμα πάντα να πάνω. Οι πατέρες Εκκλησίας αυτή την προφητεία ακριβώς ότι η δόξα του Κυρίου μπήκε από την πύλη χωρίς να ανοίξει και παραμένει έκτοτε κλειστή, διδάσκουν ότι αυτή η πύλη είναι η Παναγία, από την οποία, στην οποία Παναγία μπήκε ο Κύριος χωρίς να λύσει την Παρθενία της Παναγίας και βγήκε χωρίς να λύσει την Παρθενία της Παναγίας, η δόξα του Κύριου. Είναι προφητεία που προεικονίζει τον ερχομό του Κυρίου από την Παρθένο Παναγία χωρίς να λυθεί η Παρθενία της και με τη γέννησή του μπορεί να λυθεί πάλι η Παρθενία της Παναγίας. Ο ναός ήταν στραμμένος προς την Ανατολή και στην είσοδο. Κάτω από το κατόφλι ανάβλιζε μια πηγή που γινόταν η πηγή ένας χύμαρος. Έπειτα ποτάμι με βαθιά νερά με φουντωμένα δέντρα στις όχθες του που πόδιζε όλη τη χώρα για να κάνει το χώμα γόνιμο. Ο Θεός έδειξε κατόπιν στον προφήτη ότι θα χώριζε την Παλαιστίνη σε ίσα μέρη σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Κάθε φυλή θα έπαιρνε από ένα κομμάτι. Η Ιερουσαλήμ θα κατέχει το κέντρο της περιοχής που θα είναι χωρισμένο σε 12 μέρη. Το κέντρο αυτό θα είναι προορισμένο μόνο για τον Θεό, η Ιερουσαλήμ. Και θα ανατεθεί στους ιερείς και στους Λεβίτες αυτός ο χώρος. Εκεί σε αυτό το χώρο λέει θα αναπαύεται ο Κύριος. Είναι μια έκφραση αυτή, Δηλαδή, ο χώρος που αναπαύεται ο Κύριος. Ο Κύριος δεν αναπαύεται, γιατί αναφέρεται για αλλού, λέει, ο Κύριος μας και ο Θεός μας είναι ο εναγίης αναπαυόμενος. Δηλαδή, όπου βρίσκει η καρδιά Αγία, πάει και μένει εκεί, γιατί τον αναπαύει η αγιοσύνη του ανθρώπου. Και αναπαύεται στις καρδιές αυτές ο Κύριος. Δηλαδή, χαίρεται την καρδιά, με άλλα λόγια, που είναι αφιερωμένη σε Αυτόν και ζει με το θέλημά Του. Αυτό σημαίνει αναπαύεται ο Κύριος, ο εναγής αναπαυόμενος. Ζει και βασιλεύει λοιπόν ο Κύριος στις καρδιές των Αγίων, που τείνουν το θέλημά Του και αναπαύεται μέσα σε αυτές ο Κύριος. Σε τι τις καρδιές πάει? Καθαρές. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι το Θεό, αυτού του Θεού άψονται. Στην καθαρή καρδιά βλέπουν και ζουν με τον Κύριο μαζί. Αναφέρεται στην ιστορία του προφήτη ότι ο προφήτης Εζεκίλ τιμώρησε τους ανθρώπους της φυλής Γάθ, λέει, για μια φυλή Γάθ, που συμπεριφέρονταν ασεβώς, στέλνοντας σε αυτούς ο προφήτης ερπετά, που σκότωσαν τα παιδιά τους και τα ζωντανά τους, καθώς και προφήτευσε ότι θα επέστρεψαν στη γη του πατέρα τους πριν εγκαταλείψουν τις ανομίες τους. Επαναλαμβάνομαι κάτι που έχουμε ξαναπεί, ότι εκείνο που απεργάζεται, που προξενεί συμφορές σε λαούς, ένα και μόνο είναι. Αυτό που λέει, εδώ πέρα ο προφήτης. Οι ανομίες του λαού. Συμφωνείς, Δημήτρη? Ναι. Ζούμε στις ανομίες. Ακριβώς. Τελείωσε. Στις ανομίες. Προκαλούμε
το κακό να έρθει να πέσει επάνω μας. Είμαστε προκλητικοί στο κακό και το κακό το έχει στα χέρια το πειρασμός και μας το σφυρίζει με όλη τη δύναμη, με όλη δύναμη που έχει και εμείς ζούμε μέσα στα κακά και υποφέρουμε από συμφορές. Δεν είναι άλλη αιτία του κακού εξαιτίας του οποίου πάσχει η σημερινή ανθρωπότητα και συγκεκριμένα εμείς οι Έλληνες. Όλοι οι λαοί που ζουν στην ανομία εκτελούνται από την ανομία. Έχει η ανομία τη δύναμη να εκτελεί από μονάκι της. Μα μόνο η ανομία. Έλα. Μόνο η ανομία θα μας εκτελέσει. Ποιος ναι, θα μας εκτελεί. Δεν είναι εκτελεστής, αλήθεια. Η ανομία... Δύο είναι τα πράγματα. Ένα καλό, ένα κακό. Έλα, πες, πες. Δύο είναι οι δρόμοι, λέω. Ναι. Ο ένας ο καλός, ο άλλος ο κακός. Αλλά ο περισσότερος ο εύκολος, ο κακός. Εύκολος είναι. Το πει και ο Χριστός. Εύκολο και το κακό που έρχεται. Εύκολο, αλλά έχει μετά όμως πάρα πολύ επικίνδυνα αποτελέσματα. Είναι το καλό. Δύσκολο τι είναι. Τάχι, το καλό, το καλό είναι δύσκολο. Αλλά μετά όμως έχει Γολγοθά. Μεγάλη. Το μετά όμως δεν το βλέπω κανένας. Και αφοσίωση του Θεού και λοιπόν, ικανοποίηση. Καθώς τους προφήτευε ο προφήτης ότι δεν θα επέστρεφαν στη γη των πατέρων τους πριν εγκαταλείψει τις ανομίες τους, οι άνθρωποι μην υποφέροντας τις κατηγορίες του ανθρώπου του Θεού, βλέπετε, άμα εμένα μου πει κάποιος ότι είσαι παλιάνθρωπος, γιατί είμαι και παλιάνθρωπος, δεν το δέχομαι. Οποιοσδήποτε άνθρωπος που κάνει το κακό, του πεις γιατί είσαι βρώμικος άνθρωπος, θα σου πει μη μου λες εμένα ότι είμαι βρώμικος, θα επαναστατήσει. Παλιά άνθρωποι είμαστε όλοι, γιατί φέρουμε την παλαιά, ας πούμε, το πατωρικό αμάρτημα. Με την έννοια αυτή, ναι. Ναι, με την έννοια. Αλλά και παλιά άνθρωποι, αν επεργαζόμαστε το κακό, με στόχο το κακό. Γιατί είναι εύκολος ο δρόμος. Ναι. Λοιπόν, πολύ εύκολος. Τους στυλίτευε, τους τυπούσε ο προφήτης με τον έλεγχό του. Παραδείγματος χάρη. Να πω ένα παράδειγμα. Βλέπει ο Άνης ο πρόδρομος τον Ηρώδη να συζεί με τη γυναίκα του αδερφού του. Να συζεί. Του απευθύνει λόγο. Δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Είσαι μοιχός. Στα ίσια. Στα ίσια οι προφήτες κατάγγελαν δημόσια τους δημόσιους άνδρες και γενικά το λαό, εφόσον ο λαός ήταν όλοι μαζί ρηγμένοι στο κακό. Αυτοί λοιπόν στρέφονταν αντίον εκείνου που τους έλεγχε. Το ίδιο γίνεται και με τον προφήτη εδώ πέρα. Οι ελεγχόμενοι δεν ανέχονταν τον έλεγχο. Τον έλεγχο του προφήτη. Και επόμενο ήταν να τον λιθοβολήσουν. Τον λιθοβόλησαν τον προφήτη Εζεκείο. Φέρεται να ενταφιάστηκε στον τάφο ενός από τα παιδιά του Ιακώβ, του Σιμ, σε ένα μέρος, μια πόλη δηλαδή, που έχει το όνομα Αρφαξάδ, κοντά στη Βαγδάτη. Στο Ιράκ. Κοντά στο Ιράκ. Τι ώρα είναι? 9 και 10. 9 και 10. Μάλιστα. Λοιπόν, για να έχουμε και διάλογο. Όλοι οι προφήτες, μηδενός εξαιρουμένου, κήρυξαν με συνέπεια να έχουν το κεφάλι στο τορβά.
το κεφάλι στο τορβά. Δηλαδή, σαν αποτέλεσμα του κηρύγματος, θυσιάζαν τη ζωή τους. Και παρουσιάζονταν πάντοτε σε κρίσιμες καμπές της ιστορίας του Ισραηλιτικού λαού. Τέρμα στην σειρά των προφητών έβαλε ο Άγιος που θα εορτάσουμε τέλος του μήνα. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με την έννοια του προφήτη. Όχι του προορατικού, όπως έχουμε σήμερα εμείς. Είναι και αυτό ένα είδος της προφητείας, αλλά με την ειδικότητα του προφήτη, όπως τότε συνέβαινε, δεν συμβαίνει σήμερα. Σήμερα πρέπει τα μηνύματα οι Άγιοι μας τα μεταφέρουν ως μηνύματα, έχουν προφητικό χαρακτήρα, αλλά εμείς λέμε ο γέροντας είναι προορατικός, βλέπει το μέλλον. Σε στιγμές παρακμής παρουσιάζονται όλα τα αναστήματα τα προφητικά. Θα σταθούμε στο γέροντα Παΐσιο, ο οποίος σηματοδότησε, έδωσε το στίγμα της εποχής μας γύρω από τα γεγονότα που βιώνουμε σήμερα εμείς. Γιατί και προφορικά όσοι τον επισκεφτήκαμε τον ακούσαμε, αλλά και γραπτός υπάρχουν αυτά που ακούσαμε προφορικά κάποιοι ή τον είδαμε με τα μάτια μας στο δεύτερο βιβλίο του που ονομάζεται Πνευματική, είναι μια σειρά από 6 βιβλία, το δεύτερο ονομάζεται Πνευματική Αφύπνιση. Πνευματική Αφύπνιση, δηλαδή ξυπνάτε, μέχρι πότε θα κοιμόσαστε. Και ο Γιώργος Παΐσιος έχει αναγγείλει, να πούμε σαν προρήσεις, σαν λόγους προφητικούς θα λέγαμε, γεγονότα που έχουν γίνει ή που θα γίνουν στο μέλλον. Αυτά που έχουν γίνει είναι αυτά που ζούμε σήμερα. Στο δεύτερο λοιπόν βιβλίο, Πνευματική Αφύπνιση, δίνει μια ζωντανή περιγραφή για την κρατική μηχανή, στο πώς θα λειτουργεί το κράτος της ημέρας μας. Πώς θα λειτουργεί, τότε το είπε πώς θα λειτουργεί, ή πώς λειτουργεί το κράτος της ημέρας μας. Έχει δίνει, το γράφει μέσα στο βιβλίο. Έχει την εντύπωση κανείς όταν μελετάει, και μάλιστα από την αρχή το βιβλίο εκείνο, την Πνευματική Αφύπνιση, δίνει την εντύπωση ότι έχει περάσει μέσα από τα γραφεία ο πατήρ Παΐσιος, ότι έχει συνομιλήσει με τους εργάτες του κράτους, τους υπαλλήλους, έχει πάρει γεύση από τη συμπεριφορά και από τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και το περιγράφει με τον πιο διαυγή, το πιο καθαρό, το πιο ζωντανό τρόπο. Δηλαδή, πιο απλά σημαίνει δείχνει ένα κράτος διαλεγημένο μέσα στο βιβλίο του. Πριν 25 χρόνια γραμμένα αυτά τα πράγματα. Και επιπλέον, για τις ημέρες που κυλάνε σήμερα και που έχουν αρχίσει εδώ και 2 χρόνια κάτι, και αυτό γράφεται μες στο βιβλίο του Γιώργου Παΐσιου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και άλλα που έχουν αρχίσει από χρόνια και γίνονται και που δίνει συμβουλές τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Παραδείγματος χάρη, θα πω ένα παράδειγμα,
λέει θα αγοράζετε τρόφιμα που θα είναι δηλητηριασμένα. Δεν θα υπάρχει τροφή καθαρή. Όμως πρέπει να ζήσετε. Θα τα παίρνετε, θα τα σταυρώνετε και έχει δύναμη ο σταυρός να εξουδετερώνει ό,τι κακό και αν έχει μέσα. Θυμάμαι τότε που έπεσε το Τσερνομπίλ πριν από 3 χρόνια, το Τσερνομπίλ που είχε πέσει, είχα συναντήσει κάποιον ιερωμένο στην Ιδρέμ. Είχε 5 παιδιά ο άνθρωπος αυτός, μωρά, τότε. Και του είπα, πάτερ μου, εσείς έχετε μωρά παιδιά, τι τεταΐζετε φρουτόκρεμα, με τι φρούτα αφού είναι γεμάτα από Τσερνομπίλ. Πάω στο μανάβι, αγοράζω, τα σταυρώνω και δίνω στα παιδιά. Ο σταυρός του Κυρίου μας είναι το μέσο το οποίο διώχνουμε κάθε κακό που υπάρχει, που κρύβεται μέσα σε οποιοδήποτε τρόφιμο. Όλα αυτά λοιπόν ο Πατέρ Παΐσιος στο βιβλίο του, αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε σημείο που να νιώθουμε όλοι μας οι Έλληνες το μέγεθος που νιώθουν αυτοί που πεινάνε τώρα. Υπάρχουν αδέρφια μας που πεινάνε. Διπλησιάζει ένα σήμερα. Σας θέλω, μου λέει. Ελάτε εδώ δίπλα μου να σας πω. Έχω 4 παιδιά. Αυτή τη στιγμή το σπίτι που μένω δεν είναι δικό μου. Είμαι χωρίς δουλειά. Εντελώς χωρίς δουλειά. Εδώ και 2 χρόνια. Το έχει δικό μου πρόσωπο. Στενότατα δικό μου. Και μου παραγγέλει, σε διώγνω, σε 6 μήνες θα σηκώνει να φύγεις και έχω, μου λέει, αλφα νούμερο παιδιά, δεν θα αναφέρω νούμερο μήπως αυτό το πράγμα δέσω και καταλάβετε ποιος είναι και δεν θέλω να... Λοιπόν, δώστε μου μια συμβουλή. Του άρχισα, τη συζήτησε και το είπα. Το λέω και το πράγμα για να καταλάβουμε ότι εμείς δεν ζούμε την κατάστασή του. Και όπως μου έλεγε μια μοναχή σήμερα σε ένα μοναστήρι που πόναγε πολύ, λέει μόνο αυτό που πονάει καταλαβαίνει πόσο πονάω εγώ. Ή καταλαβαίνω αυτό που πονάει. Όταν πονάς το καταλαβαίνεις. Και άμα πεινάς καταλαβαίνεις τι σημαίνει πείνα και πονά και δίνεις ένα χέρι βοηθείας και στον άλλο. Σε αυτό το σημείο, για το οποίο μιλάμε τώρα, που το ζουν πολλά αδέρφια μας, πάρα πολλά αδέρφια μας, που ευτυχώς συμμεριζόμαστε τον πόνο τους, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ακόμα, που δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει πείνα. Θα καταλάβει και αυτό το ποσό, θα καταλάβει και αυτή την πείνα. Γιατί ακόμα κυκλοφορεί ασυδοσία έξω. Νομίζω το βλέπετε. Μεγάλη. Η ανομία που φωνάζεις κάθε φορά εσύ, τη βλέπεις στον δρόμο έξω από μικρά παιδιά, από μαθητές σχολείου, που είναι πιο μεγάλος και πιο μεγάλος. Χωρίς να υπάρχει στην ξύπασιά καμιά ντροπή. Και χωρίς να λένε, βρε τι κάνω, με βλέπουν γύρω γύρω. Αλλά να είναι και καμάρι η βρωμιά που γίνεται μπροστά, σαν να είναι θέατρο σε όλους τους ανθρώπους. Ποιοι τα διδάξαν όμως στα παιδιά. Σχολεία τώρα δεν έχει. Η δάσκαλοι όλα αυτά. Δεν έχει. Γιατί το κακό πρέπει να το κάνεις τώρα, να το μάθεις τώρα. Το μάθεις μέχρι από καιρό. Η κοινωνία είναι από τα παιδιά το αύριο. Έτσι. Ναι. Από ανέκαθεν δεν υπήρχε παιδεία. Από το 1970. Όσο μάλλον από το 70 και πέρα. Λοιπόν,
έστω από το 80. Βάζει το ασυλία, πιάσε το. Το πάρει από τότε το μεγάλο. Και τώρα είναι λοιπόν, αμερικάνικο το σχολείο. Λέμε τώρα λοιπόν ότι η πείνα είναι ένα φάσμα μαύρο και απέσιο που θερίζει όσους βρίσκει. Έχει πορεία ακόμα αυτό το γεγονός. Πρέπει να απλώνουμε και το χέρι μας, να μην το έχουμε ζεμένο. Αυτό που μπορούμε, μια δεκαρούλα της χείρας, να μαζεύεται για να δίνεται. Λοιπόν, τόση πορεία έχει το κακό αυτό που μαστίζει αδέρφια μας, που δεν έχει διέξοδο και δεν θα έχει διέξοδο. Θα φτάσει όμως η στιγμή που, όπως εδώ προηγουμένως διαβάσαμε, κατάλαβαν την αιτία του κακού, της εξορίας, της πείνας και τα ρέστα, κακομεταχείρισης στην εξορία οι Εβραίοι, κατάλαβαν, δήλωσαν μετάνοια και ο Θεός τους περίμενε εν μετανοία να επιστρέψουν στη μάντρα του μέσα. Δεν θα αφήσει ο Θεός το λαό μας έτσι. Αλλά μέχρι που να καταλάβουμε ότι αυτή η παραφύση ζωή που ζούμε, κατά έναν τρόπο όλοι μας, που έχουμε κάνει το αφύσικο φυσικό, το μαύρο το έχουμε κάνει άσπρο, τη διαφθορά την έχουμε στην καθημερινή μας βιωτή. Καθημερινή βιωτή. Μου λέει ένας καταστηματάρχης, έλα εδώ κύριε Κώστα να δεις τι είναι κάθε μέρα μέσα στο μαγαζί μου. Στην πλατεία δηλαδή. Λοιπόν, όχι μόνο λόγια από μικρά παιδιά και από μεγαλύτερα και παραπέρα, αλλά και έργα. Αυτά τα πράγματα σημαίνει ασυδοσία, σημαίνει χωρίς φραγμό ζωή. Λέει κάπου η γραφή ότι ποιμένες πολύ διέφυραν τον αμπελώνα μου. Λέει ο Κύριος, εγώ είχα αμπελώνα. Ο Κύριος το λέει αυτό. Όμως μπήκαν άλλοι σοπάγιδες στον αμπελώνα μου μέσα και κατέστρεψαν ότι είχε τα μπέλη μέσα. Και μάλιστα λέει, βάλανε λέει μονιό άγριο. Μονιός είναι το αγριογούρουνο. Και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Βασκάρι, ναι, ναι, το λέει ένας προφήτης, λέει το πράγμα. Ναι. Εξ ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, λέει, ο Κύριος έχει οπωσδήποτε αμπελώνα, ναι, που ο ίδιος τον φροντίζει, αλλά λέει, εγώ το παρέδωσα στους σοπάγιδες και οι σοπάγιδες λέει άφησε και πήγα μέσα γουρούνια, αγριογούρουνα. Και το κατεπέτσανε και το φάγανε και οτιδήποτε άλλο κάνανε. Λοιπόν, και εδώ σε εμάς, στον αμπελώνα του Κυρίου που λέγεται Ελλάδα, που είναι Ορθοδοξία, βλέπετε έχουν μπει τσοπάνιδες του διαβόλου και απεργάζονται τη συμφορά του αμπελώνος του Κυρίου. Όμως ο Κύριος, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος ο Πρόδρομος, δύναται ο Κύριος, μπορεί να φτιάξει παιδιά δικά του από λίθους. Δύναται εκ των λίθων εγείρε τέκνα του Αβραάμ, να φτιάξει παιδιά δικά του. Ό,τι δεν φαντάζεται το μυαλό μας, όταν βρίσκεται σε αδιέξοδο και λες τώρα δεν βλέπω σανίδα σωτηρίας, χάνομαι, είναι υπερσίγουρο. Λοιπόν, σε τέτοια στιγμή απαντάει ο Θεός. Απαντάει γιατί βλέπουμε ότι δεν σωζόμαστε και λέμε ήλαιος, ήλαιος, γενού ημί δέσποτα της αμαρτίας ημών. Και έρχεται ο Κύριος και βάζει το δικό του χεράκι, όπως κάθε φορά που του ζητάμε το κάνει. Εύχομαι καλός Θεός που μεταμορφωθείς εν μέσω μαθητών του εν δόξη και τιμή, όπως τον είδαν οι μαθητές, και μάλιστα έλαμψε λέει το πρόσωπό του σαν τον ήλιο,
και το ένδυμά του έγινε, λέει, λευκό, σαν το φως. Και παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ο Θεσσαλονικιός, λέει, άμα πέσει, λέει, το φως επάνω σε ένα ύφασμα, δείχνει τι χρώμα είναι, λέει. Ναι. Δεν είναι έτσι. Του Κυρίου, λέει, το έκανε άσπρο, λέει. Ήταν του κόκκινο επάνω, μπλε είχε ο Κύριος και είδανε να είναι, λέει, άσπρο, λέει, το χρώμα. Και το ερμηνεύει ο Άγιος. Είναι μια πολύ ωραία ερμηνεία. Λέει, ακούμπησε πάνω στο σώμα του Κυρίου, που ήταν θεανδρικό το σώμα, και αλλιώθηκε. Αλλιώθηκε. Πήρε την αγνότητα του σώματος. Ενώ ήταν κόκκινο και μπλε και οτιδήποτε άλλο, πήρε την αγνότητα του σώματος. Ό,τι ακουμπάει στον Κύριο επάνω, είχε ο Κύριος τη δυνατότητα να το μεταποιεί. Άλλωστε, τι Θεός θα ήτανε, να μην κάνει το μαύρο άσπρο, Κύριος. Να μην κάνει τον ληστή στο σταυρό επάνω, άγγελο του Παραδείσου. Όταν του λέει ήμαρτον ο άγγελος. Έτσι, στη Θεία Μεταμόρφωση ο Κύριος μας άλλαξε. Και εγώ το είπα και το πράγμα, για να κλείσουμε το θέμα μας με το λαμπρό εκείνο θέαμα, που μας διδάσκει ότι τις δικές μας ψυχές ο Κύριος, γιατί το έλεγε ο Απόστολος Παύλος, όταν θα μας γίνει δεύτερη παρουσία, θα τις αλλάξει και τα σώματά μας, θα τα κάνει αλλιώτικα, θα τα κάνει πνευματικά. Η ψυχή θα γίνει ακριβώς όπως είναι τα χερουβήμ, που αναφέραμε στη δόξα του Κύριου. Εύχομαι ο καλός μας Θεός να μας ελεεί, να μας φωτίζει, να μας δυναμώνει και όσο το δυνατόν γρηγορότερο να φωτίσει το λαό μας, να αγκαλιάσει τις παραδόσεις που έχει εγκαταλείψει, για αυτά πληρώνει ο λαός μας σήμερα. Οι εγκαταλείψεις παραδόσεις, ιερά, έθιμα, τον Ατάλο κλπ. Οι εκκλησίες ακόμα είναι άδειες, δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Πρέπει να γυρίσει στο σπιτάκι του Θεού μέσα, να σηκώσει τα χέρια ψηλά, να πει το ήμαρτο. Όταν το πει αυτό, τότε θα πάρει και άλλη πορεία του έδαφος μας. Αμήν. Τι ώρα είναι? Και μισή. Ωραία. Εντός ολίγο. Λοιπόν, πέστε κάτι άμα θέλετε, γιατί εγώ σας κούρασα. Ή το κλείνουμε και πάμε στην ευχή του Θεού, γιατί είναι και 9:30. Λοιπόν, μετεμορφώθης εν το υπηστέω Θεός, δείξα στις μαθητές σου τη δόξα σου, καθώς η δυνατό λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυντε, μεσητεία προς τον ποιητή να μετάθετε. Μη παρήδεις αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά προφθάσον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι. Χαγίνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν η προστατεύουσα η Θεοτόκε των τιμώντων σε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Λοιπόν, τέλος, τώρα βασιλάκια από Οκτώβριο. Εκτός άμα πάρεις κάτι τηλέφωνο και δεν